Νέα δεδομένα από σήμερα στον χώρο της Β' Εθνικής και πάλι καθώς άνοιξε ο δρόμος για τα play-off. Το Διοικητικό Δικαστήριο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε να γίνει η επανεξέταση του φακέλου αδειοδότησης του ΟΦΗ χωρίς τα προγενέστερα κριτήρια. Με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή των δύο ομάδων στα play-off της ανόδου, εάν βεβαίως γίνουν αυτά με τους όρους που θα θέσει η Ομοσπονδία. Ουσιαστικά το θέμα είναι τυπικό, καθώς η επιτροπή που θα ελέγξει το φάκελο, χωρίς τα κριτήρια που ισχύουν για τις ομάδες Super League, θα δώσει το OK για να συμμετάσχει κανονικά τόσο ΟΦΗ όσο και ο ΑΟ Τρίκαλα στα play-off. Τώρα, σύμφωνα με τα όσα λέγονται από την Ομοσπονδία, θα συνεδριάσει η εκτελεστική γραμματεία της ΕΠΟ, αποτελούμενη από το Προεδρείο και τον Γενικό Γραμματέα, η οποία θα αποφασίσει να τροποποιηθεί η προκήρυξη πρωταθλήματος Β' Εθνικής, βάσει της οποίας απαιτείται αδειοδότηση για τις ομάδες που πρόκειται να παίξουν play-off. Σύμφωνα με τη βαθμολογική κατάταξη στα play-off της ανόδου, δικαιούνται να συμμετάσχουν εκτός Τρικάλων και του ΟΦΗ η Δόξα Δράμας και ο Λιβαδιακός. Όλα αυτά ουσιαστικά επιβεβαιώνουν και τα λόγια του Προέδρου της ΕΠΟ, Σοφοκλή Πυλάβιο, ο οποίος σε συνέντευξή του σε τηλεοπτική δίκη προανήγγειλε τη δικαίωση του ΟΦΗ και λύσει στο θέμα της ομάδας πριν την Πέμπτη. Μόλις λοιπόν γίνει η αλλαγή προκήρυξης, οι ομάδες θα μαζευτούν από τις παραλίες για να παίξουν στα play-off που χαρίζουν μια θέση στο επόμενο πρωτάθλημα της Super League. Τέλος, ο ΟΦΗ θα αποσύρει την προσφυγή που έχει καταθέσει στα πολιτικά δικαστήρια για την νομιμότητα της σύνθεσης της Επιτροπής Αδειοδότησης ΕΠΟ.